καλά τα λέει ο Μαραντίνης. Παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή και μοιάζει και με κακόγουστο αστείο μερικές φορές. Μοιάζουν με κακόγουστα αστεία τα παιχνίδια της ζωής. Σας έλεγα προηγουμένως, περιμένοντας την Κατερίνα Φραγκάκη, την αγαπημένη μου δικηγόρο, θα έλεγα πια συνεργάτη της εκπομπής, γιατί τη γνώμη της την έχουμε ανάγκη πυκνά συχνά σε αυτή τη συχνότητα, τη συχνότητα του Real FM 97,8. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι είμαι πολύ προβληματισμένος, πολύ απογοητευμένος και θέλω να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα. Τα ξέραμε, απλά είναι πολύ πιο έντονα. Να τα συζητήσουμε με την Κατερίνα Φραγκάκη. Κατερίνα μου, καλησπέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα από αύριο. Καλή Κυριακή, καλή Κυριακή, καλησπέρα και να έχουμε καλή εβδομάδα. Ελπίζω να έχουμε μια καλύτερη εβδομάδα. Έλεγα νωρίτερα ότι εντάξει, πραγματικά το σοκ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αφενός μεν τα γεγονότα σε αυτό τον βιασμό που διερευνά η δικαιοσύνη βέβαια και μένει να αποδειχτούν όλα, γιατί υπάρχει η άλλη πλευρά του κατηγορημένου, των κατηγορημένων. Από τη μία λοιπόν τα όσα εκτυλίχθηκαν σε αυτό το πάρτι, σε εκείνη τη σουίτα γνωστού ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, και από την άλλη, και θα μπούμε αργότερα σε αυτό το θέμα, ένας ιερέας που φέρεται να βίαζε μία ανήλικη μετά την εξομολόγηση, πραγματικά σοκαριστικά γεγονότα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, τι είναι, δηλαδή το συζητήσαμε και πριν βγούμε στον αέρα και θέλω να δούμε το νομικό κομμάτι που είναι και κομμάτι της ζωής. Ωστόσο, τι είναι τελικά βιασμός, τι αποτελεί έναν βιασμό σε μία πράξη μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων? Πότε συντελείται ένας βιασμός νομικά, εννοώ, έτσι, γιατί είσαι νομικός, ναι, δικηγόρος. Ναι, Δημήτρη μου, θα σου πω ότι οι περισσότεροι στο μυαλό μας έχουμε το βιασμό σαν μια πράξη που τελείται όταν μια γυναίκα, ας πούμε, περπατάει μόνη της το βράδυ στο δρόμο και ξαφνικά δυστυχώς κάποιος τη βιάζει. Όμως, όπως πολύ σωστά είπες, πλέον στη δημοσιότητα έρχονται και τελείως διαφορετικές περιπτώσεις, όπου βλέπουμε ένα θύμα το οποίο δεν έχει συνενέσει ουσιαστικά στη γενετήσια πράξη. Τελείται τότε το αδίκημα όταν δεν υπάρχει συνένεση, και αυτό που ορίζει ο ποινικός κώδικας για την τέλεση του βιασμού είναι ότι όποιος τελεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συνένεση του παθόντος τιμωρείται με κάθεριξη έως 10 έτη. Όμως, στην περίπτωση που η πράξη αυτή γίνεται από δύο ή περισσότερους δράσεις που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται η ισόβια κάθειρξη. Αυτή είναι η διαφορά, δηλαδή, αν την πράξη την έχει τελέσει ένας ή περισσότεροι δράστες. Ισόβια κάθειρξη δεν έχει να κάνει και με το αν, και θα μπούμε φαντάζομαι και σε αυτό το κομμάτι, αν έχουν δοθεί ουσίες στο θύμα, ναρκωτικές ουσίες εννοώ, έτσι, οι οποίες έκαναν το θύμα να χάσει τις αισθήσεις του και να μην γνωρίζει τι ακριβώς πράττει, σε τι ακριβώς, μάλλον όχι συνεννή, γιατί δεν συνεννούσε σε κάθε περίπτωση το θύμα, εφόσον έχει παρουσίες, να χάσει τις αισθήσεις του. Για να μπορέσει να συνενέσει κάποιος σε μια τέτοια πράξη, βεβαίως πρέπει να έχει τις αισθήσεις του, να γνωρίζει τι κάνει, να το θέλει αυτό. Σε περίπτωση που δεν το επιθυμεί, τότε μιλάμε για έναν βιασμό, και η διαφορά που υπάρχει ουσιαστικά είναι αν έχει τελεστεί από έναν ή περισσότερους δράστες. Γι' αυτό λένε ότι θα τροποποιηθεί αυτή τη στιγμή η όλη διαδικασία με τη συγκεκριμένη περίπτωση, καθότι είναι κομβικό να δούμε αν το βιασμό, και αν υπάρχει βεβαίως βιασμός, εντάξει, γιατί όπως και εσύ ξεκίνησες, υπάρχει βεβαίως και το τεκμήριο της αθωότητας, και θα ήθελα σε περιπτώσεις, ας πούμε, που δεν γνωρίζω, να μην μπαίνω, όταν δεν γνωρίζω τη δικογραφία, να μην μπαίνω στην ουσία. Ας πούμε τώρα ότι μιλάμε για ένα περιστατικό. Γενικά. Γενικά. Για όριστα, με αφορμή το συγκεκριμένο, εμείς μιλάμε γενικά και φυσικά με δικηγόρος είσαι. Με αφορμή στην δημοσιότητα. Ναι, και επειδή είσαι δικηγόρος, καλά κάνεις και επικαλείσαι και το τεκμήριο της αθωότητας και το βάζουμε και αυτό στο τραπέζι. Να είμαστε δίκαιοι. Και κάτι άλλο που παρακαλώ, δεν είναι καθόλου ωραίο τον τελευταίο καιρό. Βλέπουμε δυστυχώς και δικηγόρους οι οποίοι δίνουν στη δημοσιότητα στοιχεία μιας δικογραφίας, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ορθό, τόσο ποινικά όσο και πειθαρχικά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά εμείς οι δικηγόροι, όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιες υποθέσεις. Ειδικά τέτοιες υποθέσεις που είναι υποθέσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται όλοι
η κοινή γνώμη. Μάλιστα. Και μετά αρχίζει και μια τηλεδίκη, θα έλεγα γενικότερα, εκτεταμένη, που ξεκινάει προφανώς από κάποια στοιχεία που δίνει κάποιος δικηγόρος. Και ξαναλέμε, εμείς δεν είναι να αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη περίπτωση, Κατερίνα Βραγκάκη. Μόνο το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση. Κανένας απολύτως άλλος. Δεν βλέπουμε και κάτι τέτοιο να γίνεται στην πράξη, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Αυτό δυστυχώς δεν είναι το θέμα. Να μην γίνεται. Με αποτέλεσμα κάποιες φορές να βλέπουμε ότι το τεκμήριο της αθωότητας το ξεχνάμε, ακόμα και εμείς οι νομικοί, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο. Λοιπόν, αλλά τώρα, Κατερίνα μου, άρα ανακεφαλαιώνοντας, βιασμός είναι κάτι στο οποίο το θύμα δεν συνενεί, και αυτό πώς αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται από μαρτυρίες, από πάρα πολλά στοιχεία. Από τοξικολογική εξέταση, από ιατροδικαστική εξέταση, από όλα αυτά. Από την τοξικολογική, για να δούμε αν έχει γίνει η χρήση ναρκωτικών ουσιών, ακόμα και αλκοόλ σε μεγάλη δόση, σε συνδυασμό βεβαίως με την ιατροδικαστική, όπου ο ιατροδικαστής ουσιαστικά θα επισημάνει αν βλέπει ότι υπάρχουν βεβαίως κάποιες αμοιχές, κάποια τραύματα που μπορεί να έχει το θύμα. Και από την τεράστια εμπειρία που έχει σε αυτά τα θέματα, είναι εκείνος ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για το αν βλέπει ότι πρόκειται για μια γενετήση, ότι τελέστηκε η γενετήσια πράξη, χωρίς να υπήρξε η συνένεση του παθόντος. Μάλιστα. Γιατί και το οφερόμενο σε κάθε περίπτωση, ενώ και όχι συγκεκριμένη ως δράση, μπορεί να ισχυριστεί ότι ήταν συνενετική πράξη. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Υπάρχουν όμως λεπτομέρειες, όπως είναι οι ουσίες, όπως είναι η βία που έχει ασκηθεί, και βέβαια οι όποιες μαρτυρίες και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει οι πλευρές μεταξύ τους. Όλα αυτά τα στοιχεία θα συναξιολογηθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε σε πάρα πολλές υποθέσεις τέτοιας φύσεως, όπου οι δικηγόροι στην πράξη αυτό που κάνουν είναι αρχικά να προσκομίσουν στο δικαστήριο συνομιλίες που μπορεί να είχε το θύμα με τον δράστη, από το οποίο μπορεί να προκύψει πώς έγινε η συγκεκριμένη εγκληματική πράξη και αν υφίσταται εγκληματική πράξη, και με αυτόν τον τρόπο τόσο ο ανακριτής όσο και ο εισαγγελέας σε πρώτη φάση να αποφασίσουν αν το συγκεκριμένο θύμα, ο συγκεκριμένος δράστης θα πρέπει να προφυλακιστεί σε πρώτη φάση, όπου είμαστε ακόμα στην ανάκριση, και εν συνεχεία το δικαστήριο θα λάβει υπόψη του όλα αυτά τα στοιχεία, είτε μιλάμε για την ιατροδικαστική όπως αναφέραμε προηγουμένως, είτε βεβαίως για τις εξετάσεις που θα γίνουν, καθώς επίσης τις μαρτυρικές καταθέσεις όσων μπορεί να έλαβαν γνώση για το τι είχε συμβεί πριν ή και μετά από το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς επίσης τα μηνύματα όπως ανέφερες, τα μηνύματα, συνήθως μηνύματα στα social media, θα έλεγα κυρίως. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η γνώμη μου είναι, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ακόμη και αν έχουν, γιατί εμείς μιλάμε γενικά όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση Θεσσαλονίκης, ακόμη και αν έχουν ανταλλάξει κάποια μηνύματα οι πλευρές μεταξύ τους, αυτό και φαίνεται να ενδίδει το μετέπειτα θύμα, έτσι, η κοπέλα που φέρεται να βιάστηκε από τον φερόμενο ως δράστη, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν έχουν ανταλλάξει μηνύματα που φαίνεται θεωρητικά η κοπέλα να ανταποκρίνεται στο φλερτ που διενεργείται, που ασκείται, με μια μορφή πίεσης ή όχι, αυτό δεν το ξέρουμε, τα μηνύματα τα ανταλλάσσουν ιδιωτικά οι πλευρές μεταξύ τους, ακόμη και να έχει ενδώσει στο φλερτ λοιπόν που της γίνεται και να φαίνεται να συνενεί διαδικτυακά, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί ο άλλος να της δρίξει ουσίες ή να την εξαναγκάσει σε μια πράξη που δεν επιθυμεί, γιατί τότε πάλι μιλάμε για βιασμό, ακόμη και αν τα μηνύματα, ξαναλέω, έχουν καταγράψει ότι οι δύο πλευρές φλερτάρανε σε βαθμό που να επιθυμούν και οι δύο να συμβεί κάτι. Άλλο επιθυμώ να συμβεί κάτι και άλλο συνέβη παρά τη θέλησή μου. Ακριβώς. Δεν είναι. Το θύμα βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι τελευταία στιγμή μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θέλει να προχωρήσει η συγκεκριμένη πράξη. Άρα σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σεβαστή η επιθυμία και να σταματήσει. Είναι πολύ λεπτές οι γραμμές. Βέβαια, γιατί μετά θα μιλάμε πάλι για βιασμό, έτσι δεν είναι? Γιατί τότε μιλάμε ξεκάθαρα για βιασμό. Ως εκ τούτου, ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να έχει στείλει εν είδη φλερτ το θύμα δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι ήθελε να πέσει θύμα βιασμού ή ότι ήθελε να προχωρήσει η σεξουαλική πράξη. Και πάμε τώρα λοιπόν με αυτή την πάσα γρήγορα, γιατί τρέχει και ο χρόνος, να δούμε μια άλλη περίπτωση, μια και είμαστε στα μηνύματα. Εδώ φέρεται ο παπάς, ο ιερέας και φερόμενος
ως βιαστής μιας ανήλικης κοπέλας, καταρχάς να της έχει στείλει μήνυμα, στο οποίο προφανώς, αν δεν κάνω λάθος, ανταποκρίθηκε η ανήλικη τότε, γιατί της λέει το πρώτο μήνυμα που της είχε στείλει ήταν καλησπέρα και συγγνώμη που ενοχλώ, αν θέλεις κάνε μου πρόταση στα social. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ βλέπουμε την επικινδυνότητα των social, όπου εδώ και οι γονείς πρέπει να είναι πάνω από ανήλικα παιδιά, γιατί αν ένα παιδί έκανε αποδεκτό το αίτημα ενός άλλου ανθρώπου και ξεκινάει μια περιπέτεια εκεί, αυτό είναι ένα ζήτημα, η ανταλλαγή μηνυμάτων και η ανταλλαγή αιτημάτων φιλίας που μπορεί να αποδειχτεί ότι ήταν μοιραίες διαδικτυακές φιλίες. Έτσι δεν είναι, Κατερίνα μου? Ακόμα και μια πρόταση να πούμε που αφορά σεξουαλική πράξη βάσει του ποινικού κώδικα είναι και αυτή κολάση. Δηλαδή τι θέλω να πω? Ας πούμε κάποιος στέλνει ένα μήνυμα σε μια κοπέλα ή το αντίστροφο, όπου ουσιαστικά κάνει μια πρόταση χωρίς βεβαίως να υπάρχει από την άλλη πλευρά η σχετική συνένεση και ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία, θα λέγαμε ότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξει σεξουαλική παρενόχληση ή ακόμα και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, η οποία τελείται με μια πρόταση η οποία μπορεί να γίνει ακόμα και διαδικτυακά. Αυτό είναι σεξουαλική μπορεί να συνιστά σεξουαλική παρενόχληση. Σεξουαλική παρενόχληση βεβαίως και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, όπως προβλέπονται όλα αυτά από το ποινικό μας κώδικα. Και σε περίπτωση κιόλας ο ποινικός κώδικας ορίζει. Ναι, πολύ σημαντικά ότι αυτά που μας λες για το διαδίκτυο. Κάποιος κάνει και κατάχρηση εξουσίας, ας πούμε στον εργασιακό χώρο που το έχουμε ξαναζητήσει αυτό το θέμα, και κάνει μια τέτοια πρόταση σεξουαλική, σε εκείνη την περίπτωση είναι ακόμα πιο αυστηρές οι ποινές και επισύρονται ακόμα πιο αυστηρές ποινές και τιμωρείται πιο αυστηρά ο δράστης του συγκεκριμένου εγκλήματος, καθότι είχε την εξουσία στο θύμα και μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να του ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση με αυτή την πρόταση σεξουαλικού περιεχομένου που του έκανε. Πώς να καταλήξουμε κάπου, γιατί πρέπει να φύγουμε και σε διαφημίσεις, και να πούμε, μια και μπήκαμε στα διαδικτυακά μηνύματα, που μπορεί να είναι η απαρχή μιας πολύ κακοποιητικής πράξης ή μιας σειράς κακοποιητικών πράξεων. Μεγάλη προσοχή. Οι γονείς μην παρκάρουν τα παιδιά τους σε ένα δωμάτιο με τα social media. Καλό θα είναι τα παιδιά να έχουν εμπιστοσύνη στους γονείς και να τους δείχνουν. Γιατί δεν είναι εύκολο ένα παιδί να δείξει ένα μήνυμα άσεμνο που δέχεται. Πρέπει να πάρει και να αντλήσει θάρρος από κάπου. Γιατί, για παράδειγμα, το συγκεκριμένο κορίτσι, μια ταινία λέει, το ανήλικο παιδί το όπλησε με θάρρος για να μιλήσει. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ γονιών και παιδιών, για να μην φτάσουμε στο σημείο, αφού κακοποιηθεί επιμακρών ένα παιδί, μετά να βρει το θάρρος από κάτι το οποίο του έδωσε θάρρος και να μιλήσει. Μετά είναι όχι αργά, αλλά έχει υποστεί ήδη τις βίες, τις κακοποιητικές πράξεις το παιδί. Ακριβώς. Επικοινωνία ακριβώς. Και προσοχή στα social media. Μας εξήγεις πάρα πολύ καλά τι είναι βιασμός, τι είναι ακόμη και σεξουαλική παρενόχληση μέσω διαδικτύου. Και νομίζω ότι η γνωστοποίηση όλων αυτών των θεμάτων είναι καλή σε κάθε περίπτωση για να προλάβουμε τα χειρότερα. Γιατί τα κακά τα έχουμε δει, να προλάβουμε τα χειρότερα. Και αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι σε περίπτωση που γίνει κάποια καταγγελία, είτε στις αστυνομικές αρχές ή κατευθείαν στην εισαγγελία, πρέπει να είναι βέβαιοι ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ατιμωρησία. Το λέω από την εμπειρία μου. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση από όλες τις αρχές, άρα να μην φοβούνται. Θα πρέπει να μιλάνε τα θύματα, θα πρέπει να καταγγέλουν και βεβαίως οι υπαίτιοι αυτών των πράξεων να τιμωρούνται. Κατερίνα Φραγκάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο ψύχρεμη προσέγγιση των ζητημάτων και για τη γνώση του νομικού κομματιού, που νομίζω μετέδωσες με τον καλύτερο και πιο παραστατικό τρόπο στους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM 97,8. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Γεια.